Μαζί μας σήμερα ένας νέος άνθρωπος που ξέρει να δίνει αγώνες. Ξέρει πολύ καλά τη γεύση της αποτυχίας, την αίσθηση της επιμονής και τη γλύκα που έχει όταν καταφέρνεις να φτάσεις στο στόχο σου. Ο Γιάννης Καριωτάκης είναι αθλητής. Είναι πρωταθλητής πάλης και είναι μαζί μας γιατί δεν επαναπαύεται ποτέ και διεκδικεί συνεχώς ό,τι τον κάνει να προχωράει μπροστά και να εξελίσσεται. Γιάννη, θέλω να σκεφτώ από πού αξίζει πραγματικά να ξετυλίξουμε αυτό το κουβάρι της δικής σου ωραίας ιστορίας. Με ένα μικρό τίτλο, εγώ θα έλεγα ότι είναι ένα success story, από αυτά που μας αρέσει να εστιάζουμε και να συζητάμε, αλλά με πάρα πολλές αποτυχίες μέσα, ανθρώπινες. Ναι, όντως. Εσύ από πού αγαπάς να ξεκινάς την ιστορία σου? Να ξεκινήσουμε από την αρχή. Για πες μας. Λοιπόν, εγώ από μικρός μου άρεσε πολύ ο αθλητισμός. Ξεκίνησα από τα 5 μου χρόνια να ασχολούμαι με διάφορες πολεμικές τέχνες. Μετά μέχρι τα 8-9 δεν είχα κατάληξει κάπου, είχα γυρίσει πολλά αθλήματα. Ήμουνα καλός σε αυτά, με είχαν επιλέξει από το δημοτικό, από το σχολείο ως ταλέντο τότε. Ταλέντο του αθλητισμού και γράφτηκα και στο στίβο, στο μπάσκετ, στο kickboxing, στο καράτε, σε ένα σωρό αθλήματα. Νιώθες καλά όμως μέσα σε όλα αυτά. Σου άρεσε? Ναι, μ' άρεσε. Σε γέμιζε αυτό. Το ερέθισμα ήταν από τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου ήταν αθλητής, αυτός με παρότρινε. Ο παπάς με τι ασχολείται? Ο πατέρας μου ήταν λιμενικός, ναι. Συνταξιούχος. Και στο κομμάτι του αθλητισμού τι αγαπούσε αυτός? Αυτός έκανε βάρη πιο πολύ και πολεμικές τέχνες, αλλά πιο πολύ βάρη. Ναι. Και με έπαιρνε μαζί του στα γυμναστήρια και με έγραφε σε συλλόγους από 5 χρονών. Άρα εσύ μεγάλωσες μέσα σε αυτούς τους χώρους, δεν ήταν κάτι που ήρθε ξαφνικά στη ζωή σου κάποια στιγμή? Μεγάλωσα σε αυτούς τους χώρους. Μετά γύρω στα 8,5-9 χρονών με πήγε στην πάλη. Ναι. Είχε έρθει τότε ο πρωταθλητής Ελλάδος στο σπίτι μας, ο Δημήτρης Σωτηράκης. Τυχαία συνάντηση με ένα φίλο του, ο φίλος του ήταν ο γνωστός μας. Ναι. Και μας είπε το παιδί αυτό, η σωματοδομή του κάνει για πάλι. Mm-hmm. Και ξεκίνησα την πάλι στο τότε Καλέργιο αθλητικό όμιλο, του κυρίου Σπύρου Καλέργη, με τον προπονητή τον Παράσκο τον Δεσκουλίδη. Ναι. Παράσχο συνεχίζει και βγάζει. Παράσχο συνεχίζει, βγάζει πρωταθλητές. Βγάζει φιντάνια. Άρα ναι, έχει. Πολύ αξιόλογος. Ή έχει ένστικτο ή έχει και αυτό. Σίγουρα έχει το ταλέντο να βγάζει δυνατούς αθλητές. Πολύ αξιόλογος προπονητής, πολύ αξιόλογος άνθρωπος. Με αλφα κεφαλαίο. Με παιδεία. Εσύ όταν πήγες στο πρώτο μάθημα, πώς ένιωσες? Κατάλαβες ότι μάλλον αυτό είναι το άθλημά μου? Στο πρώτο μάθημα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Να. Μου άρεσε και ο τρόπος που έκανε το μάθημα ο Παράσχος, ο κύριος Παράσχος. Ναι, και ένιωσα πιο οικία από ότι να παίζω μπάσκετ ή να κάνω κάποια άλλα αθλήματα που έκανα. Μου άρεσε πιο πολύ η πάλι. Να. Ξεκινώντας λοιπόν γύρω στα 9 χρονών ήμουνα, μ' άρεσε ακόμα πιο πολύ μέρα με τη μέρα. Και οι διακρίσεις άρχισαν να έρχονται νωρίς? Οι διακρίσεις ήρθαν πρώτη φορά μετά από 1,5-2 χρόνια, όταν σε ένα τουρνουά κατέλαβα την πρώτη θέση. Και μέσα μου είπα, κάτι γίνεται εδώ. Εσύ μέχρι τότε απλά έκανες αθλητισμό γιατί ένιωθες ωραία. Ναι. Είχες στόχο, θα γίνω επαγγελματίας αθλητής, Το πίστευα. Μας βοήθησε και τότε βέβαια πάρα πολύ τα αθλητικά σχολεία. Που κακώς δεν υπάρχουν σήμερα, με την έννοια ότι κάναμε και το πρωί προπόνηση και το απόγευμα. Ένα περιβάλλον για αθλητές. Ναι, και πάρα πολλά παιδιά από τα αθλητικά σχολεία βγήκαν πρωταθλητές, ναι. Κέρδισαν από τον αθλητισμό, γιατί δεν είναι μόνο να βγαίνεις πρωταθλητής, είναι και το τι, τι μονοπάτι ακολουθείς μετά στη ζωή σου. Δηλαδή φεύγεις από τσιγάρα, από ξενύχτια, από καταχρήσεις. Σε βάζει σε ένα πολύ σωστό δρόμο ο αθλητισμός. Σε βοηθάει και με τη στοχοθεσία, όπως λέμε. Βάζω ένα στόχο. Βάζεις ένα στόχο, τον πετυχαίνεις, είσαι πεισματάρης. Δεν φεύγεις άμα δεν το πετύχεις, ειδικά ο πρωταθλητισμός. Δηλαδή, όταν κάνεις πρωταθλητισμό, βάζεις το στόχο και
και δεν φεύγεις από εκεί. Εσύ έκανες πρωταθλητισμό από μικρή ηλικία? Ναι, εγώ ξεκίνησα από πολύ μικρή ηλικία. Αυτό σου στέρισε πράγματα? Αυτό μου στέρισε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, 6 χρόνια που ήμουνα και αθλητικό γυμνάσιο Λύκειο, γιατί πήγα και Λύκειο αθλητικό, και τα απόγευμα προπονήσεις και εθνική ομάδα, μου στέρισε και τις παρέες μου, όλα τα παιδιά. Τα απογεύματα βγαίναν έξω για καφέ, εγώ δεν έβγαινα, έκανα προπόνηση. Ενδεχομένως σε ένα βαθμό επηρέασε και την μαθητική μου απόδοση, γιατί στο γυμνάσιο ήμουν ένας πολύ καλός μαθητής. Στο Λύκειο, επειδή έλειπα πολλές ώρες για προετοιμασίες, είτε στο εξωτερικό είτε στην Αθήνα, δεν μπορούσα να παρακολουθήσω και έχασα πάρα πολύ από τα μαθήματα. Έχασες διότι ήταν άλλες οι προτεραιότητες. Ήταν άλλες οι προτεραιότητες του αθλητισμού, αλλά έκανα λάθος που άφησα πολύ πίσω τα διαβάσματα. Τότε εγώ δεν έπιασα το 10. Απέτυχα. Παταγωδός. Πώς ένιωσες εσύ ένας πρωταθλητής? Πολύ χάλια. Πάρα πολύ χάλια. Το περίμενες? Γιατί όχι μόνο. Το περίμενα στο μαθητικό κομμάτι. Αλλά δεν απέτυχα μόνο στο μαθητικό κομμάτι, στο να δώσω πανελλήνιες. Απέτυχα και στον αθλητισμό. Εκεί που ήμουν πρωταθλητής Ελλάδος βγήκα τρίτος. Πώς έγινε όλο αυτό? Την ίδια χρονιά. Έχεις καταλάβει τι συνέβη? Ήθελα να δώσω στα μαθήματα πιο πολύ έμφαση. Μετά ήθελα να δώσω στις προετοιμασίες, γιατί έφτασα σε ένα επίπεδο εδώ στην Κρήτη που δεν είχα ανταγωνισμό και έπρεπε συνέχεια να πηγαίνω Αθήνα. Είμαστε το άθλημά μας. Mm. Πρέπει να έχεις έναν παρτενέρ, το λέμε, έναν συνασκούμενο, τον οποίο τουλάχιστον να χάνεις για να ανέβεις. Δεν μπορείς αλλιώς να ανέβεις. Και σωστά. Εδώ στην Κρήτη δεν είχα πολλές επιλογές. Και απέτυχα παταγωδώς και στα δύο, και στις πανελλήνιες. Και στον αθλητισμό. Εκεί που ήμουν πρώτος και τρίτος στην Ευρώπη, βγήκα τρίτος στο Πανελλήνιο. Πώς το διαχειρίστηκες αυτό, που ήρθανε και μαζεμένα? Πήγε να με πάρει από κάτω, λέω θα ξαναπροσπαθήσω και στα δύο. Και όντως, την επόμενη χρονιά ξαναπροσπάθησα και στα δύο και πάλι απέτυχα. Και στα δύο? Και στα δύο. Γιατί ξεκίνησα να κάνω φροντιστήρια. Και μετά, στη μέση της χρονιάς, με απορροφήσανε οι προετοιμασίες, έφευγα Σέρες, Αθήνα, εξωτερικό και σταμάτησα τα φροντιστήρια, δεν έδωσα τη δεύτερη χρονιά και στον αθλητισμό ξαναβγήκα τρίτος πάλι. Μάλλον δύο καρπούζια δεν χωράνε κάτω από μία μασχάλη. Ή, εσύ βέβαια έχεις καταφέρει στην πορεία να βάζεις όχι δύο και τρία και τέσσερα μαζί. Ίσως έπρεπε να πάρεις το μάθημά σου τότε. Ναι. Ναι, έπρεπε να πάρω το μάθημά μου. Ίσως να είναι και ο λόγος αυτός που ενδεχομένως πέτυχα. Εντάξει, εγώ δεν θεωρώ ότι πέτυχα. Εξελίσσεσαι όμορφα, μωρέ Γιάννη. Αυτό είναι το ωραίο. Γι' αυτό είχα την ανάγκη να σου απευθύνω την πρόσκληση. Με το που διάβασα και σε ευχαριστώ πολύ τη συνέντευξή σου μετά Πετρούτσου. Την τελευταία διάκριση, η Μαρία Πετρούτσου εντόπισε, σε ήξερε προφανώς, παρακολουθούσε την πορεία σου, έκανε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα για τη Νέα Κρήτη. Το διάβασα και λέω, αυτόν τον άνθρωπο θέλω να τον συναντήσω. Όχι γιατί τα πέτυχες. Πολλοί πετυχαίνουν. Ωραίο, είναι πολύ ωραίο να πετυχαίνεις. Αλλά πίσω από αυτό έχει πάρα πολύ αγώνα. Έχει πολύ αγώνα. Και δεν πέτυχες ένα πράγμα και επαναπαύθηκες αυτό. Τώρα σου πλέκω το εγκόμιο. Γιατί έτσι νιώθω απέναντί σου και αυτό είναι που θέλω να εστιάσουμε. Αποτυχάνεις λοιπόν δύο φορές συνεχόμενα. Συνεχόμενα. Ούτε μια ανάσα στο ενδιάμεσο να πεις εντάξει, Γιάννη, κάπου αξίζεις, κάπου θα τα καταφέρουμε. Τίποτα. Και φως που βρήκες ξανά, ελπίδα κάπου. Τη δεύτερη φορά που απέτυχα. Είχα και συμβόλαιο σε γερμανική ομάδα, επαγγελματικό, που αυτό είναι και ένας λόγος να με κρατήσει πιο πολύ στο άθλημα. Γιατί όταν έχεις ένα επαγγελματικό συμβόλαιο και παίρνεις κάποια χρήματα από το εξωτερικό, λες εδώ είμαι. Φυσιολογικό. Εμένα όμως το μυαλό μου δεν ήταν τόσο στην πάλη εκεί, γιατί δεν ένιωθα καλά. Δηλαδή, οι γονείς μου από μικρό μου λέγανε να μπεις σε ένα πανεπιστήμιο, να πετύχεις, να κάνεις, να δείξεις. Εγώ δεν τους άκουγα, γιατί ξυπνούσα και κοιμόμουν με την πάλη. Ήθελα... Ναι, αλλά είχε μπει η πληροφορία μέσα στον εγκέφαλο. Είχε μπει. Εκεί όμως που εγώ δεν τους άκουγα, μπορεί να είχε μπει, αλλά δεν τους άκουγα. Εκεί που μου έδωσε το ερέθισμα ο πατέρας μου να καταλάβω ότι κάνω λάθος, είναι η φράση η εξής. Μου λέει, εντάξει, ρε Γιάννη, για σένα δεν θες να το κάνεις. Τι παράδειγμα θα δώσει τα αδέρφια σου? Και εκεί με γονάτισε. Μεγάλη ευθύνη όμως αυτή. Γιατί είμαι ο πρώτος. Ναι, και εκεί με γονάτισε. Λέω, εντάξει, για μένα δεν θέλω να περάσω ένα πανεπιστήμιο, αλλά έχω άλλα τρία αδέρφια. Πώς θα τους δώσω ένα ερέθισμα ότι αυτό είναι το σωστό? Και δεν μου λες, αυτό το υιοθέτησε σαν πρακτική σε όλους στη ζωή? Ναι. Τι παράδειγμα θα δώσω στους άλλους δίπλα μου? Ναι, όσον αφορά την οικογένειά μου, γιατί εντάξει.
Σε ζορίζει αυτό λίγο συναισθηματικά κάποιες φορές, να κάνεις πράγματα που δεν σε ευχαριστούν πάρα πολύ, αλλά θα τα κάνεις γιατί πρέπει? Όχι, το ήθελα κιόλας. Δεν ήταν, ήξερα ποιο είναι το σωστό. Ήξερα ποιο είναι το σωστό. Μετά είμαι στη Γερμανία, παλεύω στο επαγγελματικό συμβόλαιο που σου είπα πριν από λίγο και ξαφνικά σκέφτομαι ότι, ρε εσύ, εντάξει, καλός ο αθλητισμός, αλλά άμα έχεις ένα τραυματισμό και μείνεις εκτός. Είναι και πρακτικό το ζήτημα, είναι και πρακτικό. Θέμα επιβίωσης. Θέμα, ναι, βιοπορισμού. Τι θα κάνεις μετά? Τα μαζεύω από τη Γερμανία, έρχομαι κάτω Κρήτη και ξεκινάω μαθήματα. Αφήνεις την πάλη? Αφήνω. Τελείως την πάλη. Τελείως. Δεν πάταγα στο γυμναστήριο. Ο Παράσχος είχε τρελαθεί. Λέει, πού είναι, δεν έρχεται ο Καριωτάκης? Γιατί εγώ ήμουν εκεί μέρα νύχτα. Να. Για 9 μήνες την άφησα τελείως την πάλη. Τελείως. Και αυτό πιστεύω ότι ο πρωταθλητισμός με έκανε να έχω τόσο ισχυρό χαρακτήρα, έτσι ώστε να πω, κόβω μαχαίρι την πάλη, γιατί ο αθλητισμός, ναι μεν, μου έχει προσφέρει τόσα πολλά, αλλά πάει και να με καταστρέψει. Πολύ κομβική στιγμή αυτή, ναι, στη ζωή σου. Δεν θα είχα βιοπορισμό τώρα. Δίνεις λοιπόν όλο σου το είναι στα μαθήματα. Στα μαθήματα. Τρίτη χρονιά εξετάσεις. Τρίτη φορά. Τρίτη, τη δεύτερη δεν ολοκληρώσα, τις εξετάσεις, τα σταμάτησα. Οπότε στη μέση. Δεύτερη φορά εξετάσεις. Ναι, δεύτερη φορά εξετάσεις. Πανελλήνιες. Ναι. Έπρεπε να χτίσω μια πολυκατοικία, όπως μου λέγανε οι καθηγητές, χωρίς να έχω θεμέλια όμως. Γιατί εγώ στο γυμνάσιο ήμουν καλός μαθητής, στο λύκειο δεν ήμουν. Και είχες και μια απόσταση πια δύο χρόνων. Είχα και μια απόσταση από τη διαδικασία του διαβάσματος. Ξέρουμε ότι είναι πολύ εύκολο να το ξεχάσουμε, ναι, αν μας έχει ζωρίσει ειδικά. Είχα όμως ένα συν. Ήμουνα πιο όριμος. Και συνειδητοποιημένος. Και συνειδητοποιημένος για αυτό που θέλω να κάνω. Και διάβαζες. Σαν είχα πρωταθλητής. Είχα και ένα μότο. Διάλεξε το επάγγελμά σου για να μην δουλέψεις ποτέ στη ζωή σου. Έτσι. Είναι αλήθεια αυτό. Και, ναι. Και λέω, θα κάτσω να διαβάσω για να περάσω στην Αθήνα, σε αυτό που μου αρέσει, και μετά να μπορώ παράλληλα να κάνω και πρωταθλητισμό. Γιατί αν δεν διαβάσω, αφενός θα έχω το πρόβλημα του βιοπορισμού, θα έχω και το πρόβλημα του αθλητισμού. Δηλαδή θα έμενα και στα δύο, και στα δύο κάτω. Διαβάζεις λοιπόν. Ξεκινάω, διαβάζω. Αρχίζεις να χτίζεις. Ναι, αρχίζω να χτίζω. Ξεκινάω από φροντιστήρια και αυτά δεν με βόλευαν, είχα πολλά κενά. Έφερα τους καθηγητές στο σπίτι. Ιδιαίτερα. Ό,τι οικονομίες είχα από το συμβόλαιο το επαγγελματικό της προηγούμενης χρονιάς, τα ξόδεψα εκεί. Οι γονείς μου επενδύσανε σε μένα και τους ευχαριστώ πάρα πολύ σε αυτό. Πιστέψανε. Μέρα νύχτα διάβαζα. Ο πατέρας μου δεν το πίστευε, γιατί ήμουν ένα παιδί που έφευγα συνέχεια από το σπίτι για προετοιμασίες, για αγώνες, δεν άνοιγα βιβλίο. Ήταν άλλο το μυαλό σου, βέβαια. Και λέει, αυτό είναι ο Γιάννης, δεν μπορούσα να το πιστέψει. Από 6.000 μόρια, 6.300, βγάζω 16.5. Άλλο μυαλό, άλλος μαθητής, άλλο. Ένας άλλος άνθρωπος. Γιατί μετά, αν δεν περνούσα, θα ήμουν στην Κρήτη, όπως σου είπα και πριν, δεν θα είχα ούτε δουλειά, ούτε το αθλητισμό που αγαπούσα τόσο πολύ. Νομίζω ότι δεν έδωσες επιλογές στον εαυτό σου, τώρα κάνουμε αυτό και τελείωσε. Ναι. Περνάς λοιπόν και περνάς. Περνάω στη σχολεία στη Φυλάκο. Ήταν αυτός ο στόχος, αυτός αστυνομία. Αυτός ήταν ο στόχος, αστυνομία. Περνάνε αυτά τα δύο χρόνια. Ταυτόχρονα εγώ όμως έχω μέσα μου ότι έχω χάσει κι άλλα δύο χρόνια. Που δεν πέρασα στα 18 μου. Α, παπά, εσύ δεν επαναπάβεσαι με τίποτα, βρε άνθρωπέ μου. Δηλαδή, μονίμως εδώ πρέπει να κάνει νοτεράκι. Ναι. Και λέω, θα δώσω με το 10% πανελλήνες. Και δίνω με το 10% πανελλήνες και περνάω στη Γυμναστική Ακαδημία. Δηλαδή, ήθελες να περάσεις Γυμναστική Ακαδημία. Πολύ ήθελα, γιατί αυτά που ήξερα εμπειρικά ως τότε, ήθελα να τα μάθω και επιστημονικά, να εξελιχθώ σαν αθλητής, προπονητής, να τα μάθω και επίσης να πάρω και ένα πτυχίο σε αυτό τον κλάδο που μου αρέσει τόσο πολύ, που έχω αφιερώσει στη ζωή μου. Ναι, πραγματικά. Και τελειώνοντας τη σχολεία στη Φυλάκων, εισέρχομαι στη Γυμναστική Ακαδημία. Σαν αστυνομικός δουλεύεις όμως. Σαν αστυνομικός δουλεύω και μάλιστα... Δουλεύεις κατευθείαν. Είμαι σε μια υπηρεσία η οποία στην τροχιά ήμουν τότε στις μηχανές. Και είχαμε ως αντικείμενο τις πορείες. Ναι. Τότε ήταν οι αγανακτισμένοι στο Σύνταγμα, είχε πάρα πολλές πορείες. Κάθε μέρα το ωράριο έλεγε 3,
έως πέρατος. Λέω, παιδιά, τι είναι αυτό το πέρατος? Λέει, μόλις τελειώσουν τα μέτρα. Μέτρα τάξεως, ναι, έτσι τα λένε. 2 η ώρα το βράδυ, 3 η ώρα το βράδυ. Στην καλύτερη φεύγαμε 12. Ναι. Εγώ και εσύ τότε σπούδαζες ταυτόχρονα. Εγώ έπρεπε να τα βολέψω. Ναι. Η Γυμνασιακή Ακαδημία είναι ένα πολύ απαιτητικό πανεπιστήμιο όσον αφορά τα εργαστήρια. Mm. Έχει πολλές παρουσίες. Αν λείψεις έστω και 2 ώρα, χάνεις το εξάμεινο, το μάθημα. Mm. Έχει πρακτικό σκέλος μαθήματος και θεωρητικό. Προσπαθούσα δηλαδή να περάσω το πρακτικό και μετά για να μπορώ να δώσω το θεωρητικό. Πάρα πολλές φορές δεν κοιμόμουν, κοιμόμουν ελάχιστα για να πάω. Ήταν τα μαθήματα 8 η ώρα το πρωί και πάντα ήμουνα το πρωί στο πανεπιστήμιο και το απόγευμα στη δουλειά. Επί 4 χρόνια συνεχόμενα αυτό. Χωρίς να πάρεις ανάσα, χωρίς κάποια στιγμή να πεις, βρε παιδί μου, τι τα ήθελα όλα αυτά μαζί. Πάρα πολλές φορές το έλεγα. Εκεί όμως με κράτησε ο χαρακτήρας του πρωταθλητισμού που λες από μέσα σου, όχι, έχεις κάτσει και 2 χρόνια αναπόλουσα το παρελθόν και πρέπει να το κάνεις. Έλα να σου πω, αυτό τώρα ήταν λίγο αυτομαστίγωμα, έχεις κάτσει και 2 χρόνια. Έχεις χάσει 2 χρόνια, να το πω έτσι. Έτσι το ένιωθα. Ναι, έτσι, ναι, το ένιωθα. Μα και με ευχαριστούσε το πανεπιστήμιο. Απλώς ήμουνα όλη μέρα σε κίνηση. Όλη μέρα. Πανεπιστήμιο, δουλειά, πάλι. Γιατί μετά, μάλλον, πήρες και τα πάνω σου. Ναι, ταυτόχρονα συμμετείχα και στα Πανελλήνια. Ναι. Χωρίς όμως να κάνω την προπόνηση που θα έπρεπε. Του πρωταθλητή. Ναι, του πρωταθλητή. Το 2012 και το 2013 καταλαμβάνω τη δεύτερη θέση. Φτάνω στον τελικό στην Ελλάδα, σε επίπεδο ανδρών, και παίρνω τη δεύτερη θέση. Μου δίνεται το ερέθισμα πάλι και λέω, μήπως άμα αφήσω το πανεπιστήμιο, βγω πρώτος και μετά συνεχίσω για πανευρωπαϊκό, παγκόσμιο, Ολυμπιάδες. Να του δώσω λίγο χώρο και αυτού του πράγματος, ναι, στη ζωή μου τώρα. Ναι. Και η απάντηση ήταν όχι, από τον εαυτό μου. Δεν πρέπει να το αφήσω. Τα συζητάς με κάποιον όλα αυτά? Με μένα. Με σένα. Τρελαίνεις εσένα μόνο. Ναι. Και πώς, ναι, πώς εξελίχθηκε τελικά εκεί η υπόθεση? Μετά, λέω, θα συνεχίσω να δουλεύω, εννοείται, να σπουδάζω, εννοείται, και όσες προπονήσεις κάνω για να συμμετέχω σε αγώνες. Το 2017, παίρνω την πρώτη θέση του Πανελλήνιου Ανδρών. Πάω πανευρωπαϊκό. Δεν φέρνω καμία διάκριση. Τότε ήταν και το Πανελλήνιο Beach Wrestling, πάλι στην Άμμο. Ναι. Συμμετέχω και σε αυτό. Βγαίνω και εκεί πρωτάθλητης. Βγαίνω και στο Ενόπλων Δυνάμεων. Ταυτόχρονα είναι Πανελλήνιο, ναι, Ενόπλων Δυνάμεων. Κάνετε. Παίζω και σε αυτά, βγαίνω και εκεί πρώτος. Δηλαδή έχω βγει σχεδόν σε όλα πρώτος. Τι άλλο ήθελες? Βγαίνω, πάμε σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα πάλι Σάμμο. Εκεί καταλαμβάνω την 5η θέση. Δεν σ' άρεσε? Δεν μ' άρεσε, γιατί έχασα 2-2 στο μικρό. Και τι αποφάσισες τότε για να κάνεις? Λοιπόν, τότε αποφάσισα με την 5η θέση. Η 5η θέση στη παγκόσμια διάκριση, να πούμε εδώ, ότι σου δίνει μοριοδότηση χωρίς να δώσει εξετάσεις, άνευ εξετάσεων. Να περάσει το πανεπιστήμιο. Ναι. Ωραία. Εγώ ήμουνα 29 χρονών τότε, 28 χρονών τότε, και αποφάσισα να μπω στο πανεπιστήμιο. Τι σχολή? Νομική. Πολύ ωραία. Εγώ ήδη έχω κουραστεί πάρα πολύ με όλα αυτά που έχω ακούσει. Εσύ πώς νιώθεις μετά από όλα αυτά, όλες αυτές τις συνεχόμενες προσπάθειες, τον στόχο που τον πιάνεις, τα καταφέρνεις και μετά στο επόμενο 15ήμερο έχεις αποφασίσει ότι ωραία, εντάξει, πάμε στο παρακάτω τώρα. Έτσι δεν είναι και η ζωή. Μία σε ανεβάζει, μία σε κατεβάζει. Ναι, αλλά εσύ το κυνηγάς, βρε παιδί μου. Το κυνηγάω πάρα πολύ. Ναι, έχει και συνέχεια τώρα. Το 2018 ξαναβγαίνω πρωταθλητής, παίρνω και μετάλλιο σε ένα πολύ δυνατό τουρνουά στο Ταγκόλοφ, βγήκα τρίτος, βγαίνω και πρωταθλητής στο Ενόπλων Δυνάμεων. Βγαίνω και τρίτος στον κόσμο στο Ενόπλων Δυνάμεων. Δηλαδή είχα μια πολύ ανωδική πορεία και έρχεται η στιγμή στο τέλος του 18 να με βραβεύσει μέσα στο σύλλογό μου ο υφυπουργός αθλητισμού, ο προηγούμενος. Με βραβεύει και του λέω, κύριε Υπουργέ, θέλω να σας μιλήσω.
Μου λέει ναι. Λέω, πέρυσι είχα φέρει μια διάκριση στην οποία ήμουν 29 χρόνων και δεν μου δόθηκε η δυνατότητα να περάσω στην τρίτη βάθμια. Υπάρχει ηλικιακό όριο στη μάθηση. Εγώ θεωρώ ότι η μάθηση και η άθληση είναι διαβίου. Μου λέει, Γιάννη, το έχουμε φροντίσει και θα τα αλλάξουμε. Ήταν λάθος. Και όντως, μετά από 3-4 μήνες, το αλλάξανε, σβήστηκαν οι λέξεις 29 έτη και όλα τα παιδιά που ήταν στην κατηγορία τη δικιά μου, ανεξαρτήτως ηλικίας, περάσαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Νιώθεις καλά λοιπόν που το διεκδίκησες. Νιώθω καλά. Και δεν το άφησες στην τύχη του. Ναι, το είχαν σκεφτεί. Δεν μπορώ να πω ότι τους το είπα εγώ και είναι και λογικό ότι. Για ποιο λόγο να υπάρχει, ας πούμε, στα 29 έτη περιορισμό. Το ερώτημα. Είναι εύλογο, ναι. Θα ήμουν τώρα τριτοετής φοιτητής νομικής, είμαι πρωτοετής. Εντάξει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Μη σκεφτείς ότι ήταν χαμένα αυτά τα δύο χρόνια. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, στο ζητάω εγώ σαν χάρη. Όχι, νομίζω όχι. Ότι ήταν πάρα πολύ παραγωγικά και σου έδωσαν το χρόνο να εστιάσεις και σε άλλα πράγματα. Στην πάλι. Αυτά τα δύο χρόνια ήμουνα συνέχεια στον πρωταθλητισμό. Συνέχεια στο εξωτερικό, έρχεται το 2019, βγαίνω πάλι πρωταθλητής ανδρών για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, δεύτερος στο παγκόσμιο πάλι στην Άμμο, οπότε ξαναπαίρνω τα μόρια άνευ εξετάσεων, τρίτος στο πανευρωπαϊκό στην πάλι υποταγής, γιατί παράλληλα με την ελεύθερα πάλι, κάνω και πάλι στην Άμμο και πάλι υποταγής. Είναι κάπως διαφορετικά, εμένα μου αρέσουν όλα τα παλαιστικά και το τζούντο, ξαναπαίρνω πάλι από την πάλι ποταγής το άνευ εξετάσεων, τη μοριοδότηση και μετά σκέφτομαι, θα καταθέσω τα χαρτιά μου για νομική. Πήρες την τσεντούλα σου, την Κασετίνιος και το Παγουρίνος και γράφτηκες. Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Και γράφτηκα. Τώρα, γιατί επέλεξα νομική. Νομική επέλεξα γιατί είναι ένα πανεπιστήμιο που θα μου δώσει πάρα πολλές γνώσεις, βέβαια, όπως όλα τα πανεπιστήμια, αλλά αυτό θα μου δώσει γνώσεις πολύ εξειδικευμένες στη δουλειά μου πάνω. Τη δουλειά σου έχεις σκεφτεί ποτέ να την αφήσεις ή απλά θες να την εξελίσσεις πάντα? Προς το παρόν δεν έχω σκεφτεί να την αφήσω. Απλώς θέλω να επιμορφωθώ, να έχω γνώσεις έτσι ώστε ό,τι μου τύχει να ξέρω πώς να τα αντιμετωπίσω. Και να εξελιχθείς και σε επίπεδο καριέρας πια. Αυτό ναι. Να εξελιχθώ σε επίπεδο καριέρας. Βέβαια, το πτυχίο δυστυχώς στην αστυνομία δεν σε βοηθάει να εξελιχθείς σε επίπεδο καριέρας. Δεν αποτελεί, ξέρω εγώ, δεν δίνει μόρια στο να. Όχι, όχι, δυστυχώς. Είναι άλλη διαδικασία εντελώς εκεί. Ναι. Γιάννη, ξέρεις τι, θα ήθελα να αφήσουμε λίγο το ημερολόγιο της ζωής και να πάμε κλείνοντας να μου πεις και για τους ανθρώπους στη ζωή σου. Έχω καταλάβει ότι ο μπαμπάς σου έχει παίξει ένα πάρα πολύ καθοριστικό ρόλο. Στις επιλογές σου, στο φιλτράρισμα των επιλογών σου. Ο πατέρας μου και ο προπονητής μου, ο κύριος Παράζος Σκουλίδης, γιατί όταν από μικρό παιδί έβλεπα ότι ο προπονητής μας, ο δάσκαλός μας, έχει βγάλει και αυτός πανεπιστήμιο, δεν είναι μόνο εμπειρικός, έλεγα ότι κι εμείς πρέπει να βγάλουμε πανεπιστήμιο. Δεν γίνεται χωρίς να μην βγάλουμε. Δηλαδή, είχα αυτά τα ερεθίσματα, όλα τα παιδιά που ήμασταν εκεί. Είναι αυτό που πες ότι και σαν δάσκαλος και σαν εκπαιδευτικός, σαν παιδαγωγός, λειτουργήσες εσένα θετικά. Και νομίζω ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα παιδιά μας στο κομμάτι του αθλητισμού κυρίως πρέπει να τους μεταφέρουν αυτά τα νοήματα και αυτά τα μηνύματα. Πέραν της δουλειάς σου, πέραν των σπουδών σου, πέραν του αθλητισμού, η ζωή σου τι άλλο περιλαμβάνει που σε κάνει να ηρεμείς, να νιώθεις καλά, να χαλαρώνεις? Προλαβαίνεις, να κάνεις δεν και προλαβαίνω. Πού να προλάβεις, 24 ώρες έχει μέρα. Αυτό που με χαλαρώνει, μπορεί να σου φανεί αστείο, είναι ο αθλητισμός. Αυτό που με χαλαρώνει, αθλητισμός ή όταν είμαι με τη γυναίκα μου στο σπίτι, ας πούμε, περνάμε όμορφα. Συναντιέστε. Συναντιόμαστε. Με ραντεβού ή... Και εκείνη δουλεύει το πρωί, σπουδάζει το απόγευμα. Τα είπαμε πριν, είναι τάλε κουάλε το ζεύγος, δεν θα γινόταν διαφορετικά. Θέλω να μου πεις τι εύχεσαι για σένα. Τι εύχεσαι να σου φέρει καινούργια χρονιά, τι εύχεσαι να σου φέρει η ζωή σου στο επόμενο διάστημα? Τώρα στόχος είναι να το τελειώσω το πανεπιστήμιο. Έχω βάλει στόχο να το τελειώσω. Δηλαδή, βρέξει χιονίσει, θέλω αυτό το πτυχίο.
Μ' αρέσει όταν περνάω κάπου να το φέρνω εις πέρας, όταν κάνω κάτι να το... Όπως και στον πρωταθλητισμό, να το ολοκληρώνω. Δεν μ' αρέσει να περάσω και να πω το σταμάτησα ή σε 4, σε 5, σε 6 χρόνια, σε 7 χρόνια θα το βγάλω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πρέπει να γίνει κάτι πολύ σημαντικό έτσι ώστε να το σταματήσω. Τώρα σε επίπεδο αθλητισμού, επειδή ηλικιακά είμαι και 32 χρονών, σιγά σιγά θα ελαττώσω τον πρωταθλητισμό. Δηλαδή δεν μπορώ να συμμετέχω σε τόσα πολλά πρωταθλήματα. Ναι. Μόνο πέρυσι, φέτος το 2019, έλειπα σε 15-20 παγκόσμια τουρνουά πρωταθλήματα στο εξωτερικό. Είναι πολύ δύσκολο για μένα. Θα αρχίσει να αφήνεις χώρο τώρα και για άλλα πράγματα. Ναι. Σιγά ναι. Σιγά. Ναι. Ξεκίνησες την όλη προσπάθειά σου, όπως είπες τότε, παλιά, με ένα μότο που έλεγες διάλεξε το επάγγελμά σου, ώστε να μην χρειαστεί να δουλέψεις ποτέ στη ζωή σου. Τώρα, μετά από όλο αυτό το δρόμο που έχεις διανύσει και όλα αυτά τα ερεθίσματα που έχεις και τα μαθήματα που πήρες, το μότο σου ποιο είναι σήμερα? Συνεχίζει να είναι το ίδιο, απλώς θέλω συνέχεια να εξελίσσομαι. Δηλαδή, τώρα έβαλα αυτό το στόχο, το πανεπιστήμιο. Θέλω να τελειώσω. Αν πάρω πτυχίο, θα κοιτάξω ίσως για κάποιο μεταπτυχιακό, αν δεν έχω κάνει ακόμα οικογένεια, που είναι και αυτός ένας στόχος βέβαια. Το ίδιο θα σου έλεγα, είναι απλώς προσπαθώ να εξελίσσομαι. Αυτό θα κρατήσουμε από σένα. Προσπαθώ να εξελίσσομαι, ο καθένας από εμάς, σε ό,τι, όπως μπορεί να το μεταφράσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι γερός, δυνατός, να καταφέρνεις όλους τους στόχους που βάζεις μπροστά σου και να απολαμβάνεις τη διαδικασία μέχρι εκεί. Σε ευχαριστώ πολύ. Και ήθελα να πω για όλα τα παιδιά και τους γονείς που ενδεχομένως μας βλέπουν και μας ακούνε, να τα πάνε τα παιδιά τους στον αθλητισμό. Έχει πάρα πολλά ωφέλη. Παράλληλα, η πολιτεία αυτό το χρόνο που τα παιδιά τους ενδεχομένως θα κάνουν πρωταθλητισμό και τον παίρνουν από το διάβασμα, θα τους το επιστρέψει, όπως το επέστρεψε σε μένα. Mm-hmm. Δηλαδή, η πολιτεία, όταν εσύ δεν έχεις διαβάσει και είσαι πολύ καλός αθλητής παγκοσμίου επίπεδου, σου δίνει το άνευ εξετάσεις να περάσει τρίτο βάθμο. Στο επιστρέφει. Να. Και επίσης, αν δεν πετύχουν με την πρώτη ή με τη δεύτερη, όπως είπα εγώ, ότι απέτυχα 2 χρόνια και στα 2 επίπεδα, και στο πρωταθλητισμό, αλλά και στα μαθήματα, να μην το βάζουν κάτω. Να πιστέψουν στον εαυτό τους, αφού μπόρεσα εγώ, δούλευα και σπούδαζα, πόσο μάλλον και αυτά τα παιδιά θα μπορέσουν είτε να διαβάσουν, να δώσουν πανελλήνιες να περάσουν, είτε να το βγάλουν το πανεπιστήμιο. Αρκεί να μην τα παρατήσουν, να έχουν ένα στόχο, να είναι προσιλωμένα εκεί και να πούνε θα το τελειώσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να αυτά. Είσαι καλά. Δεν ξέρω τώρα αν τα είπα καλά ή αν τα είπα. Τα είπες υπέροχα. Και μας είπες τη ζωή σου. Και αυτό είναι το πιο ωραίο παράδειγμα. Λοιπόν, πάμε εμείς σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.